Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εκεί πίσω είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί, ο Λάκη. Και χάνω τα λόγια μου καθώς σας μιλάω, γιατί σήμερα είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένη. Και σκέφτηκα ότι ίσως είναι μια εξαιρετικά καλή ιδέα να φτιάξω ένα οδηγητικό βίντεο για πιθανούς τρόπους διαχείρισης της συναισθηματικής απορρίθμισης όταν βρίσκουμε όντως σε μία συνθήκη συναισθηματικής απορρίθμισης. Τι σημαίνει συναισθηματική απορρίθμιση? Η συναισθηματική απορρίθμιση, emotional dysregulation στα αγγλικά, είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκείνη τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία μπαίνει ένα πρόσωπο όταν έχει μια μνημονική αναδρομή και ξυπνάνε τα τραύματά του. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια διαταραχή η οποία ακόμη δεν βρίσκεται στον DSM, αλλά υπάρχει ήδη στο ICD, και είναι μια διαταραχή η οποία, όπως έχω εξηγήσει και στο αντίστοιχο επεισόδιο που έχω κάνει στην πρώτη σεζόν του podcast, είναι μια πολύ σημαντική διαταραχή η οποία, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να εξηγήσει και τη γενεσιουργού αιτία διαφόρων άλλων ψυχικών διαταραχών. Με απλά λόγια, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια ψυχική διαταραχή στην οποία ένα πρόσωπο έχει μαζέψει πολλά αδιαχείριστα τραύματα, βαριά, βαθιά τραύματα από το παρελθόν, τα οποία αυτά τραύματα κάτι κοεδρεύουν στο υποσυνείδητο του. Το υποσυνείδητο είναι ένας χώρος στη μνήμη του ανθρωπίνου εγκεφάλου, όπου αποθηκεύονται εμπειρίες, συναισθήματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν θέλει να σκέφτεται, δεν θέλει να θυμάται. Ένας λόγος είναι αυτός, για να αποθηκευτεί κάτι στο υποσυνείδητο, να αποθηθεί δηλαδή στο υποσυνείδητο, να σπρώξει ο άνθρωπος την ανάμνηση του γεγονότος, του συμβάντος και των αρνητικών συναισθημάτων που το έχει προκαλέσει, να τα σπρώξει βαθιά στη μνήμη του. Αυτός είναι ο μηχανισμός άμυνας της απόθυσης, ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί το μυαλό μας προκειμένου να μας προστατέψει από τον πόνο, οι οποίοι δουλεύουν αρχικά, δηλαδή την ώρα που παθαίνεις ένα σοβαρό τραυματικό γεγονός, ψυχικά τραυματικό γεγονός και ακόμη και σωματικά τραυματικά γεγονός, γιατί το σώμα αποθηκεύει με τον ίδιο τρόπο τον ψυχικό και τον σωματικό πόνο. Είναι οι ίδιες νευρικές οδοί που ενεργοποιούνται όταν έχουμε ψυχικό και σωματικό πόνο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βιώνει κάτι πολύ επώδυνο, ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας σε αρχικό στάδιο αποθεί τη μνήμη για να προστατεύσει τον άνθρωπο από τον πολύ πόνο. Στη διάρκεια όμως, αν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει αποθήσει αρχικά τον πόνο, και την ώρα που συμβαίνει το τραυματικό γεγονός μαζεύει δυνάμεις, οπωσδήποτε έχει πολύ αυξημένη αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη είναι μια ορμόνη νευροδιαβιβαστής που έχει να κάνει με την ετοιμότητα του σώματος για δράση. Και επίσης η αδρεναλίνη έχει βρεθεί ερευνητικά και πειραματικά ότι βοηθάει σε βαθύτερη μνημονική εγγραφή των μνημονικών παραστάσεων. Αν μετά που θα το έχει αποθήσει αρχικά πάει και το δουλέψει ψυχοθεραπευτικά, τότε δεν θα έχει τόση σημασία αυτό το τραύμα, δεν θα είναι τόσο αδιαχείριστο και στην ουσία ενεργό. Εντάξει, τα τραύματα που έχουμε αποθήσει στο υποσυνείδητο μας και δεν τα έχουμε δουλέψει θεραπευτικά είναι ενεργά, είναι ανοιχτές πληγές που αιμορραγούν. Κάποια τραύματα είναι τόσο βαθιά, πως για παράδειγμα το τραύμα μιας κακοποιητικής παιδικής ηλικίας, το περιεκτικό τραύμα μιας κακοποιητικής παιδικής ηλικίας, το οποίο έχει μέσα πολλές περιπτώσεις στις οποίες έφαγες ξύλο, στις οποίες έχεις δεχθεί κοροϊδία, στις οποίες έχεις δεχθεί τιμωρίες, στις οποίες έχεις δεχθεί απειλές φοβέρες και ούτω καθεξής. Είναι ένα πολύ βαθύ τραύμα το οποίο δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει κάποιος άνθρωπος, και μπορεί για δεκαετίες να προσπαθείς να διαχειριστείς αυτό το ρεπερτόριο τραυμάτων που έχεις μαζέψει κυρίως από την παιδική σου ηλικία. Εγώ είμαι 48 ετών
Έχω ξεκινήσει συνειδητά να κάνω ψυχοθεραπεία από τα 24 μου, δηλαδή 24 χρόνια πριν. Δεν έκανα όλα αυτά τα χρόνια συνεχόμενα ψυχοθεραπεία, αλλά για τα 2/3 αυτών των 24 ετών έκανα ψυχοθεραπεία και συνεχίζω να κάνω ψυχοθεραπεία. Και βρίσκομαι σε ένα σημείο στο οποίο όσοι είστε στο κανάλι πολύ καιρό και με γνωρίζετε, γιατί γνωρίζετε ότι αυτό αποκαλύπτομαι και λόγω του ότι δεν είμαι η θεραπεύτρια σας, είμαι η ψυχοεκπαιδεύτρια σας, δεν έχουμε θεραπευτική σχέση, έχουμε ψυχοεκπαιδευτική σχέση, θα γνωρίζετε ότι τον τελευταίο χρόνο έχω κάνει αρκετή πρόοδο, γιατί έχω πάρει κάποιες αποφάσεις για no contact. Έχω κάνει αρκετή πρόοδο όσον αφορά στη διαχείριση των τραυμάτων μου, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές μιλώντας και για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, εάν συνεχίζεις να έρχεσαι σε επαφή με πρόσωπα τα οποία έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κακοποίηση η οποία αποτελεί και τη βάση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, επανενεργοποιούνται τα τραύματα και στην ουσία επανατραυματίζεσαι. Οπότε μπαίνεις σε ένα γαϊτανάκι, σε ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο ξανά και ξανά ξυπνούν τα τραύματα σου και προστίθενται και νέα. Λοιπόν, το έχω μοιραστεί μαζί σας και το Μάιο, σε ένα live αν θυμάμαι καλά, ότι έσπασα για λίγο το no contact με ένα τηλεφώνημα και εκείνο με είχε υπορυθμίσει πάρα πολύ. Χθες δέχθηκα κάποια μηνύματα από ένα πρόσωπο με το οποίο είμαι no contact, τα οποία αυτά μηνύματα είχαν τρομερή επίκληση στο συναίσθημα και ήταν δύο λαλούν και τρεις χορεύουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και μάλιστα είναι μάρτυρα η Τάνια Χουσμέτογλου, τη μιλούσαμε εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο και της λέω αχαχαχαχα και μου λέει μη γελάς, αχαχαχαχα μη γελάς γιατί θα απορριθμιστείς. Είχες δίκιο Τάνια. Δεν είχε σημασία το τι, ποιο πρόσωπο μου στείλε τα μηνύματα και τι ακριβώς μου έγραψε. Ήταν ένα πρόσωπο από τα οποία έχω αποφασίσει συνειδητά να πω no contact, αλλά προφανώς, επειδή είμαι μία συνεξαρτώμενη με περικεφαλαία, ελαγκή, έχω μέσα μου κάποιες ευαισθησίες και κοροϊδεύω και τον εαυτό μου. Τον παραμυθιάζω κιόλας ότι είμαι αρκετά δυνατή και εντάξει μωρέ, μπορώ να στείλω ένα γραπτό μήνυμα και να απαντήσω ένα μήνυμα και δεν τρέχει και τίποτα, δεν σπάω το no contact, όχι κυρία μου, σπάς το no contact. Είχε προηγηθεί το γεγονός ότι τη μέρα που έμαθα ότι πέθανε ο νεανικός μου φίλος, επειδή ακριβώς ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε αδικηθεί αυτός ο νεανικός μου φίλος από το πρόσωπο με το οποίο είμαι no contact, έστειλα μήνυμα. Μου λέει ψυχολόγος μου σβήσε το σβήσα το μήνυμα, ο άλλος είδε ότι είναι σβησμένα τα μηνύματα. Μου λέει μου έστειλες κάτι και δεν το είδα και εγώ επαλάβει ξαναστέλνω τα μηνύματα και ανοίγω συζήτηση τότε. Άρα δηλαδή εγώ φταίω. Είτε πας no contact 100% είτε, δηλαδή αυτά που διδάσκω, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν είναι κράτης, δεν είναι έτσι που λέει η παροιμία, δεν είναι τήρης, δεν είναι κράτης. Ναι, πρέπει αυτά που διδάσκω να τα εφαρμόζω και ένας βασικός λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να υπάρχει εδώ στο κανάλι και να δρά αποτρεπτικά ως προς εμένα, ούτως ώστε να μην ξανακυλήσω. Ευχηθείτε μου να μην ξανακυλήσω. Και δεν είναι μόνο με ευχές που δεν θα ξανακυλήσω, είναι και με προσωπική προσπάθεια, την οποία είμαι διατεθειμένη να καταβάλω, προκειμένου να μην απορριθμίζομαι συναισθηματικά. Λοιπόν, πώς νιώθεις τη συναισθηματική απορρίθμιση? Στην αρχή νομίζεις ότι είσαι μια χαρά, ρε παιδί μου. Την ώρα που κάνεις τη ματσουκιά που λέμε στην Κυπριακή διαλέξη, το ματσουκιά, την ώρα που κάνεις το γιγαντιαίο λάθος, το κολοσσίο λάθος, λες εντάξει, ρε, μια χαρά. Νομίζεις ότι είσαι μια χαρά, νομίζεις. Έμφαση στο νομίζεις, όχι στο είσαι, νομίζεις ότι είσαι μια χαρά. Χαχαχα, χουχουχου. Και σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει η διάθεσή σου. Ίσως όχι και σιγά σιγά, ίσως και απότομα, δεν ξέρω, αλλά θέλεις λίγο χρόνο να αντιληφθείς ότι ενώ το πρωί ξύπνησες και ήσουν καλά, από ένα σημείο και μετά μέσα στη μέρα έχεις χάσει τον μπούσουλα συναισθηματικά. Νιώθεις ανήσυχος, νιώθεις αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις από πού προέκυψαν
Και ουσία από εμάς έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε αυτό ανοσανό σήματα. Μια φοβερή ένδειξη το ότι είσαι απορριθισμένος συναισθηματικά είναι να έχεις μια υποτροπή στο νόσημα σου. Εγώ υποφέρω κυρίως από νόσο Crohn. Προτού γνωρίζω ότι υπέφερα από νόσο Crohn, γιατί υποφέρω από 4 ετών, η διάγνωση μου έγινε το Μάιο, αλλά πηγαίνοντας πίσω και παίρνοντας με πολύ προσοχή το ιστορικό μου γιατρό που με παρακολουθεί, μου είπε ότι σε ηλικία 4 ετών, όταν είχε γεμίσει το στόμα μου άφθες και δεν ήταν επίμονες, και θυμάμαι είχαμε πάει σε πολλούς γιατρούς, είχαν πάει οι γονείς μου σε πολλούς γιατρούς και δεν γιατρευόμουν, ότι εκείνο ήταν το ορόσημο του πότε ξεκίνησε το αυτοάνωσο νόσομα της νόσου Crohn, το οποίο έχει πάρα πολλά συμπτώματα, ένα εκ των οποίων είναι να νιώθεις φοβερό σωματικό κόπο, να νιώθεις έντονη σωματική κόπωση και να νιώθεις άρρωστος χωρίς να έχεις κάποια συγκεκριμένη αρρώστια. Επίσης να έχεις κάπως αυξημένη θερμοκρασία. Αυτό πάντα ήταν ένα θέμα μαζί μου. Είχα 10 τα πυρετού μια ζωή, το οποίο προφανώς ήταν από την νόσο Crohn και από τη φλεγμονή στο χοντροέντερο, στον ηλιαίο εκεί πέρα που είναι, δεν τα ξέρω. Τέλος πάντων, ένα άλλο σύμπτωμα είναι να έχεις θέματα πόνου στην κοιλιά και διαρροϊκών κενώσεων. Οπότε, όταν ήρθε αυτό χθες το απόγευμα, λέω, φιλενάδα, απορριθμίστηκες. Απορριθμίστηκες, γιατί κάνω με θρησκευτική ευλάβεια τη θεραπεία μου και κάνω και με θρησκευτική ευλάβεια μια πολύ αυστηρή διατροφή για να διαχειρίζομαι την νόσο Crohn. Οπότε, εφόσον δεν είχα παραμελήσει τη θεραπεία και τη διατροφή, λέω, κάτι άλλο έχω κάνει, ούτως ώστε να έχω έξαρση, το λένε, relapse λέγεται στα αγγλικά, τόσο ώστε να έχω συμπτώματα. Και είναι εξαιρετικά καταπληκτικό, είναι υπέροχο ότι μετά που έχω διαγνωστεί και έχω ξεκινήσει θεραπεία, πλέον έχω μια φυσιολογική ζωή και αντιλαμβάνομαι ότι για 44 χρόνια όσα τα ακούτε ζούσα μια φυσική ζωή στην οποία ήμουν συνεχώς άρρωστη και δεν το καταλάβαινα ότι ήμουν άρρωστη. Είχα συνηθίσει τόσο πολύ στο να είμαι κατάκοπη συνέχεια, στο να είμαι ταλαιπωρημένη, στο να πονάω, στο να έχω διάρρειες, όλα αυτά, και νόμιζα ότι έτσι είναι όλοι. Οπότε αυτό το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τώρα τον Σεπτέμβριο, που είμαι τις περισσότερες μέρες χωρίς συμπτώματα, πρέπει να κάνω καμία μαλακία ψυχικής φύσεως προφανώς. Στην αρχή έκανα διατροφικής φύσεως, τώρα κάνω ψυχικής φύσεως. Εφόσον έχουμε βρει και τη διατροφή με τον γιατρό και ξέρω ακριβώς τι με πειράζει και δεν το τρώω, όσο και αν μ' αρέσει δεν το τρώω, καταλαβαίνω ότι όταν απορριθμίζουμε συναισθηματικά έχω σωματικά συμπτώματα. Και προβληματίστηκα. Χθες το βράδυ μιλούσα με τον γιο μου και του λέω, ρε, πήρε αυτός να μου πει τα δικά του και του λέω, ρε, είμαι απορριθμισμένη, εγώ τι σκατά έχω κάνει, και μου λέει, αφού κάθισε και απαντάς μηνύματα. Στην αρχή νόμισε ότι από αλλού απαντούσα μηνύματα, ενώ από ανθρώπους που είναι περαστικοί από τη ζωή μας, ξέρεις, μπορεί ένας άνθρωπος που μπορεί να γνωρίσουμε για λίγο καιρό, να κάνουμε λίγη παρέα και μετά να αποφασίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ταιριάζει με εμάς, ότι έχει μια τοξική ενέργεια κλπ. Δεν είναι σημαντικός αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, τερματίζεις, ρε παιδί μου, μια γνωριμία, λες, όχι ευχαριστώ, δεν θα συνεχίσει, και δεν είναι σημαντικό. Τα σημαντικά πρόσωπα είναι αυτά τα οποία υπήρξαν για δεκαετίες στη ζωή μας, και τα πιο σημαντικά πρόσωπα είναι αυτά με τα οποία έχουμε ζήσει περισσότερα χρόνια. Α, ξέχασα ότι σας το είχα πει κιόλας, ότι έχω πάρει και την πολύ συνειδητή απόφαση ότι διέκοψα μια φιλία 36 χρόνων και η απορρίθμιση είχε αρχίσει από εκεί, αλλά κρατούσα καλά. Όμως το βαθύτατο τραύμα είναι ένα, έχει κάνει με δύο υπέροχους ανθρώπους, και όποτε έρχομαι σε επαφή, έστω και μηνυματική, ξυπνάει. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι ίσως κάποιος που παρακολουθεί αυτό το βίντεο και δεν ξέρει τη δουλειά που κάνουμε εδώ στο κανάλι, να λέει τι βλακίες λέει αυτή. Αν σας φαίνονται παράξενα αυτά που λέω, μπορείτε να παρακολουθήσετε, και ενδιαφέρεστε να με καταλάβετε τι εννοώ, μπορείτε να παρακολουθήσετε το playlist για το No Contact,
και το playlist για τον ναρκισισμό. Για τους τοξικούς ανθρώπους, έχουμε πάρα πολλά playlist στο κανάλι. Λοιπόν, πώς διαχειρίζουμε τρόποι διαχείρισης της συναισθηματικής απορρίθμισης. Ο καθένας θα βρει τους δικούς του. Γιατί ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικό οργανισμό και έχει διαφορετικά πράγματα που τον βοηθάνε να επανέλθει στην ισορροπία του. Καταρχάς, είναι εξαιρετικά ουσιώδες να το καταλάβουμε ότι έχουμε απορριθμιστεί συναισθηματικά. Να το παραδεχθούμε. Γιατί αν δεν το παραδέχεσαι ότι έχεις απορριθμιστεί συναισθηματικά και λες, α, είμαι κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα καλά ή δεν πεινάω ή αποδίδεις την συναισθηματική απορρίθμιση σε άλλες αιτίες, δεν θα μπορείς να τη διαχειριστείς γιατί δεν θα ξέρεις τι έχεις. Άρα το πρώτο στάδιο είναι να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε απορριθμιστεί συναισθηματικά. Το δεύτερο στάδιο, και ακούστε με, παίζει ρόλο, κάντε το, είναι να έχουμε ένα ημερολόγιο συναισθημάτων. Στο καινούριο μου βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα, υπάρχει έτσι μια αναλυτική περιγραφή του πώς κρατάει κάποιος ένα ημερολόγιο συναισθημάτων. Σε αυτό το βίντεο να πω έτσι εντάχει ότι είναι ένα τετράδιο, καλύτερα να γράφουμε με το χέρι. Έχει νευρολογική σημαντικότητα το να γράφουμε με το χέρι, στο οποίο καταγράφουμε τα συναισθήματά μας και κυρίως είναι χρήσιμο στο να καταγράφουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα όταν έχουμε δυσκολία να τα διαχειριστούμε. Είναι επίσης χρήσιμο να καταγράφουμε και τα θετικά μας συναισθήματα. Αλλά όσον αφορά στη χρήση του ημερολογίου συναισθημάτων για τη διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης, θα γράψεις το ημερολόγιο σου μέρα, για παράδειγμα, Δευτέρα, τι ένιωσα, τι συνέβη και προτού το νιώσω, πώς το διαχειρίστηκα αυτό που ένιωσα, τι μπορεί να σημαίνει. Διγράφοντας το χαρτί τη σκέψη σου σε σχέση με αυτό το συναίσθημα, μπορείς να χαρτογραφήσεις ουσιαστικά τη συναισθηματική απορρίθμιση και βοηθάει πάρα πολύ τον εγκέφαλο του να αποκτάει μια καινούργια εικόνα του τι συμβαίνει με τον οργανισμό μου τώρα, πώς είμαι αυτή τη στιγμή. Γιατί, ξαναλέω, για να μπορέσεις να διαχειριστείς κάτι που συμβαίνει, πρέπει να ξέρεις ότι συμβαίνει. Άρα πρώτα παραδεχόμαστε ότι είμαστε συναισθηματικά απορριθμισμένοι, γράφουμε σε σχέση με τη συναισθηματική μας απορρίθμιση και μετά ο καθένας από εμάς έχει τους δικούς του τρόπους. Κάποιοι τρόποι που δουλεύουν για μένα και μπορεί να δουλεύουν και για σένα είναι, για παράδειγμα, η γυμναστική. Το να βγεις έξω στη φύση, για μένα η γυμναστική μου είναι το περπάτημα στη φύση, να βγεις έξω στη φύση, να βάλεις τα ακουστικά, να ακούς ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τα οποία σε βοηθούν να συνέρχεσαι και να κάνεις σωματική άσκηση. Η σωματική άσκηση βοηθάει πάρα πολύ στη συναισθηματική επαναρρύθμιση, επειδή ακριβώς μέσω της σωματικής άσκησης αυξάνονται οι νευροδιαβιβαστές της χαλάρωσης, της ηρεμίας και της ευχάριστης διάθεσης και μειώνονται οι νευροδιαβιβαστές της αρνητικής διάθεσης και της απορρίθμισης. Δηλαδή είναι ένα πολύ πρακτικό εργαλείο η γυμναστική. Πάρα πολύ πρακτικό, που μας βοηθάει ουσιαστικά να νιώσουμε καλύτερα. Και δεν είναι ανάγκη να είμαστε αθλητές φοβερού επίπεδου ή να κάνουμε δεν ξέρω εγώ πόσες επαναλήψεις και πόσα... Όχι. Άσκηση. Έστω και είπε άσκηση. Βοηθάει πάρα πολύ και να γίνεται καθημερινός. Θυμάμαι περιόδους της ζωής μου στις οποίες είχα την άσκηση στο καθημερινό μου πρόγραμμα, ότι πάντοτε ήμουν καλύτερα εκείνες τις περιόδους. Τώρα αυτή την περίοδο την έχω πάλι, αλλά η αλήθεια να λέγεται, μετά την απορρίθμιση δεν πήγα γυμναστική. Λάθος μου χθες το βράδυ, έπρεπε να σηκωθώ να πάω. Τη χρειαζόμουν ακόμη περισσότερο. Η γυμναστική βοηθάει. Επίσης κάποιοι έχουν κάποιες σειρές ή ταινίες που είναι feel good. Όταν τις βλέπεις γελάς, νιώθεις ωραία. Μπορεί και παρακολούθηση τέτοιων σειρών και ταινιών να βοηθήσει. Η ανάγνωση ενός ψυχοεκπαιδευτικού βιβλίου επίσης μπορεί να βοηθήσει. Το διάβασμα βιβλίου. Πάρα πολύ. Εμένα με είχε σώσει το διάβασμα δεκαετίες. Δεκαετίες ξυπνούσα το πρωί, μία ώρα πιο νωρίς από την ώρα που έπρεπε να ξυπνήσω, έκανα καφέ, καθόμουν στη βεράντα και διάβαζα. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, χιλιάδες βιβλία. Αυτό, δηλαδή, μέχρι και το 15-16 το έκανα κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάθε πρωί.
ειδικά όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά και ήταν η κατάσταση μέσα στο σπίτι πολλές φορές χαοτική. Είχες ένα μικρό παιδί που γέννησε σε άλλα παιδιά και τα παιδιά είχαν τις ανάγκες τους και το παιδί που τα γέννησε είχε την υποχρέωση να καλύψει τις ανάγκες αυτών των παιδιών και παράλληλα να μεγαλώσει και το ίδιο. Μην τα ψάχνετε. Δεν σταμάτησα να διαβάζω έκτοτε, αλλά από το 15-16 και μετά δεν ήμουν τόσο απορριθμισμένη όταν ξυπνούσα το πρωί, ώστε να πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζω εκείνη την ώρα. Τα προηγούμενα χρόνια διάβαζα το πρωί ειδικά γι' αυτό, για να επαναρρυθμίζομαι. Αν υπήρχαν τότε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο όπως αυτά που έχουμε στο κανάλι μας, θα τα άκουγα οπωσδήποτε. Θα τα έβαζα ακουστικά, θα ξυπνούσα το πρωί και θα έπινα τον καφέ μου και θα τα άκουγα ή θα έκανα, ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας το πρωί, τις δουλειές μου, το μαγείρεμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή την οδήγηση και θα τα άκουγα. Γιατί όντως το να ακούς έναν άνθρωπο όπως είναι ο ειδικός ψυχικής υγείας να σου εξηγεί ότι αυτά που σου συμβαίνουν έχουν όνομα και έχουν νόημα και όντως σε συμβαίνουν είναι εξαιρετικά ρυθμιστικό. Το απορριθμισμένο συνέστημα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ αυτή τη στιγμή που έχω απορριθμιστεί νιώθω φόβο, νιώθω αγωνία, νιώθω αποξένωση, νιώθω μοναξιά, νιώθω αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν ξέρω πώς να τα κατανοήσω και πώς να τα διαχειριστώ. Δεν ξέρω. Είμαι ανήσυχος. Έχουν ξυπνήσει τραυματικές μνήμες. Συναισθηματικές τραυματικές μνήμες. Δεν θυμάμαι το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, έχω επαφή με ένα... κάνω το λάθος να διαβάσω μήνυμα, να απαντήσω μήνυμα σε άτομο με το οποίο είμαι no contact. Σημαίνει ότι θα θυμηθώ εκείνη τη φορά που ήμουν, ξέρω εγώ, 10 ετών και με έδιρε. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το υποσυνείδητο μου βγάζει στην επιφάνεια τη μνήμη του συναισθήματος εκείνου του πολύ άσχημου, όταν είσαι στην πλήρη αβοηθησία, στον τρόμο, στην αγωνία, σε εκείνο όλο το πολύ άσχημο συναίσθημα που έχεις φάει ξύλο και την ώρα που τρως το ξύλο, ειδικά άμα διαρκεί και πολλή ώρα το ξύλο. Δεν ξέρω πώς είναι να σε δέρνουν για λίγο, ξέρω πώς είναι να σε δέρνουν για πολύ. Βλέπετε τώρα, την ώρα που το έλεγα, είδατε το βλέμμα μου χάθηκε κάποια στιγμή. Είχα μια μνημονική αναδρομή. Όχι, μια φλασιά. Όχι συναισθηματική αναδρομή. Συναισθηματική αναδρομή υπήρχε από πριν. Αυτή τη στιγμή είμαι καλύτερα, γιατί εμένα ένα πράγμα που με βοηθάει είναι να φτιάχνω και τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Γιατί ακριβώς βάζω τον εαυτό μου στη θέση του δασκάλου, του ψυχοεκπαιδευτή, της ψυχοεκπαιδευτρίας. Οπότε προσπαθώντας να βρω τα μαθήματα που θέλω να δώσω μέσα από το βίντεο, τα παίρνω και εγώ τα μαθήματα. Κάτι το οποίο δεν ήταν ακριβώς έτσι όταν έβλεπα κόσμο, γιατί όταν βλέπεις κόσμο αν είσαι ένα πρόσωπο με σύνθετη διαταραχή με ένα τραυματικό στρες, είναι εύκολο να απορριθμιστείς και θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ κόπο. Γιατί ακριβώς όπως και με το να είσαι γονιός, όταν είσαι θεραπευτής, έχεις ευθύνη, φέρεις ευθύνη απέναντι στους θεραπευόμενους σου, ούτως ώστε την ώρα που θα έρθουν και θα αρχίσουν να περιγράφουν τις εμπειρίες τους, θα αρχίσουν να μιλάνε για τα δικά τους προβλήματα, να κρατηθείς όσο πιο αντικειμενικός γίνεται και να εστιάσεις πλήρως σε αυτό που σου λέει ο άλλος ο άνθρωπος και να προσπαθήσεις συνειδητά να μην φέρνεις τα δικά σου συναισθήματα στην εξίσωση. Να έχεις συναισθήματα συμπόνιας, ενσυναίσθησης, αλλά όχι προβολής. Και για να το επιτύχει αυτό ένας θεραπευτής, πρέπει και ο ίδιος να ψυχοθεραπεύεται παράλληλα. Εγώ σταμάτησα να κάνω ψυχοθεραπεία και νομίζω ένας λόγος ήταν και αυτός, ότι ήταν πολύ κουραστικό να προσπαθώ συνεχώς να εστιάζω στα προβλήματα των άλλων. Και ήταν καιρός να αρχίσω να εστιάζω στα δικά μου. Και επίσης έχω πει και άλλες φορές ότι νιώθω ότι αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, επειδή ακριβώς φτάνουν σε χιλιάδες ανθρώπους,
είναι μια πιο χρήσιμη εκμετάλλευση του χρόνου μου παρά να έκανα το γραφείο, παρά να είχα το γραφείο και να είχα συνεδρίες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μια ώρα να έχεις μια συνεδρία με έναν άνθρωπο, ό,τι πεις και ό,τι διδάξεις σε σχέση με την ψυχολογία θα το ακούσει εκείνο το ένα πρόσωπο. Εάν όμως κάνεις ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο μέσα σε αυτή την ώρα, μπορεί να το ακούσουν και να βοηθηθούν χιλιάδες άνθρωποι και ίσως και άνθρωποι που δεν έχουν τα χρήματα ή την πρόσβαση για να πάνε σε έναν ψυχολόγο. Τεράστια εκτίμηση, respect και σεβασμός στους ψυχολόγους εν ενεργεία, στους ψυχολόγους οι οποίοι καθημερινά, το είχε γράψει πολύ ωραία μια συνάδελφος σε κάποια φάση, είμαστε κι εμείς οι ειδικοί, οι οποίοι είμαστε σε ένα μικρό δωμάτιο και δίνουμε την ψυχή μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τεράστιος σεβασμός. Τεράστιος σεβασμός και στη δικιά μου την ψυχολόγο. Και σε όλους τους ψυχολόγους οι οποίοι είναι συνειδητοί ψυχολόγοι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως λειτουργήμα που στην πραγματικότητα είναι. Η ψυχοθεραπεία επίσης βοηθάει στη συναισθηματική επαναρρύθμιση. Γι' αυτό το λόγο το να κάνουμε ψυχοθεραπεία μια φορά την εβδομάδα, που είναι η συνηθισμένη συχνότητα, μας βοηθάει πολύ. Ας πούμε τώρα, εγώ ξέρω ότι σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι Τρίτη, δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω. Ξέρω ότι την Παρασκευή στις 12 και 4 έχω ραντεβού με την ψυχολόγο μου, οπότε ξέρω ότι εκείνη την ώρα που θα μιλήσω μαζί της θα βοηθηθώ πάρα πολύ να επαναρρυθμιστώ και επίσης θα βοηθηθώ και να πάρω εργαλεία και να πάρω τα λόγια της, την κατανόηση της, την αναγνώριση, την επικύρωση των συναισθημάτων μου για να με βοηθήσουν ώστε να μην πέφτω εύκολα σε παγίδες σπασίματος του σπασίματος του no contact και ούτω καθεξής. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν μας φταίνει άλλοι. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Εμείς είναι που μας τρώει ο κόλος μας, που λένε στην Κυπριακή διάλεκτο. Λέει, η Αίγια πάει τρίβεται πας του οσκού τη βέργα. Κυρία μου, εφόσον έχεις πάρει απόφαση για no contact, τίμησέ την. Σε μένα το λέω αυτό. Τίμησέ την και κόψε τις βλακίες. Μπορεί να στέλνεις μηνύματα στο WhatsApp εφόσον έχεις πάρει απόφαση για no contact ή να κάθεσαι να τα κοιτάζεις τα μηνύματα στο WhatsApp και να τα βλέπεις και να βλέπεις τις φωτογραφίες που σου στέλνουν και να μπαίνεις σε μια διαδικασία απορρίθμισης. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ η υγιεινή διατροφή. Ο κάθε άνθρωπος είναι καλό να έχει γνώμη από το διαιτολόγο του, διατροφολόγο του και ιατρό του για τη διατροφή του, τι συνιστά η υγιεινή διατροφή για τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαι ειδικός, οπότε δεν μιλάω. Σας είπα, εγώ κάνω μια πολύ αυστηρή διατροφή, αλλά αυτή η αυστηρή διατροφή είναι κομμένη, ραμμένη στα μέτρα της δικής μου υγείας, οπότε δεν έχω... θα ήταν βλαπτικό να αναφέρω ποια διατροφή κάνω και να επηρεάσω άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια θέματα υγείας. Δεν είναι υπεύθυνο αυτό το πράγμα. Είναι καλά να φροντίσουμε, αν είμαστε στην Κύπρο, να πούμε στο προσωπικό μας ιατρό, στο ΓΕΣΥ, να μας κάνει μια παραπομπή για διαιτολόγο. Νομίζω υπάρχουν οι διαιτολόγοι στο ΓΕΣΥ. Γράψτε στην Κύπρο, δεν είμαι σίγουρη. Εγώ πω σε μια διατροφολόγο που είναι εκτός ΓΕΣΥ, αλλά νομίζω υπάρχουν και κλινικοί διαιτολόγοι στο ΓΕΣΥ. Λοιπόν, και πάμε έστω μια φορά να πάρουμε έτσι μια πολύ καλή γνώμη, κομμένη, ραμμένη πάνω στις δικές μας ανάγκες, να δει και τις αναλύσεις μας ο διαιτολόγος και να μας πει ποια είναι καλή διατροφή για μας. Η καλή διατροφή παίζει πολύ ρόλο. Εάν χρειαζόμαστε συμπληρώματα διατροφής που αυτό θα μας το πει ο ενδοκρινολόγος μας και αυτά επίσης βοηθάνε, εγώ παίρνω συμπληρώματα διατροφής, τα οποία μου έχει συνταγογραφήσει η ενδοκρινολόγος μου. Πάλι θεωρώ πως δεν είναι καλή ιδέα να λέμε για συμπληρώματα διατροφής από εδώ και από εκεί. Οι ειδικοί πρέπει να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Επίσης, αν κάνουμε αντικαταθλιπτική θεραπεία, να παίρνουμε την αντικαταθλιπτική μας θεραπεία με θρησκευτική βλάβη. Αυτό το κάνω κάθε πρωί. Την παίρνω. Είπαμε, η γυμναστική βοηθάει. Ένα ζεστό μπάνιο χαλαρωτικό μπορεί να βοηθήσει. Επίσης μπορεί να βοηθήσει και ένα κρύο ντουζ.
Εάν μπούμε στο. Λέμε μπάνιο, λέει περισσότερο είναι ντουζ που κάνουμε. Αν μπούμε στο μπάνιο για να κάνουμε ντουζ, συνήθως μπαίνουμε στην μπανιέρα και κάνουμε ντουζ. Ή κάποιοι στέκονται στον ντουζ και κάνουν ντουζ. Εγώ έχω μπανιέρα για παράδειγμα στο σπίτι και στέκομαι στην μπανιέρα και κάνω ντουζ. Δεν γεμίζω την μπανιέρα να βουτήξω. Να είμαι ειλικρινή, συχαίνομαι να μου. Εντάξει, μην σα μεταφέρω και το συντή μου τώρα, τη μικροβιοφοβία μου. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Αν μπει στον ντουζ και κάνεις ένα ζεστό ντουζ με νερό που έχει καλή θερμοκρασία, ψηλή θερμοκρασία, όχι να καείς, ξέρω εγώ, λίγο πιο πάνω από, το, από τη θερμοκρασία του σώματος. Και κάνεις αυτό που λέμε σκοτσέζικο ντουζ, δηλαδή εναλλάσσεις το κρύο νερό με το ζεστό. Αυτές οι λίγες φορές που θα έχεις κρύο νερό στο κεφάλι σου και στο σώμα σου βοηθάνε πάρα πολύ να συνέλθεις. Σαν να πατάς ένα διακόπτη και κάνεις reset το σώμα σου. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί μόνη μου, το συστήνουν διάφοροι ειδικοί που ασχολούνται με τη συναισθηματική απορρίθμιση και τη διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης. Ανακεφαλαιώνοντας, θα πάμε ψωνίσουμε. Επίσης, ένα κατοικίδιο βοηθάει πολύ στη συναισθηματική επαναρρύθμιση. Μόνο που είναι κρίμα το κατοικίδιο. Κατοικίδιο μου, σου μεταφέρω τα αρνητικά μου συναισθήματα και αναστατώνεις επειδή είμαι αναστατωμένη. Κατοικιδιούλη μου. Κατοικιδιούλη μου. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ ένα κατοικίδιο. Η φροντίδα ενός κατοικιδίου. Εγώ έχω βρει ότι το γεγονός ότι έχω αυτόν τον κούκλο εδώ πέρα του Λόκη και ότι το φροντίζω, που στην ηλικία που είναι τώρα ο Λάκης 2,5 ετών δεν θέλει και ιδιαίτερη φροντίδα. Την πολύ τη φροντίδα την ήθελε όταν ήταν κουταβάκι, κουταβός. Τώρα έχει μεγαλώσει. Είσαι έφηβος. Είναι πολύ ηρεμούλης. Το γεγονός ότι υπάρχει το ζωντανό, υπάρχει το πλάσμα, το οποίο αναπνέει εκεί δίπλα σου, το οποίο το χαϊδεύεις, γιατί η σωματική επαφή βοηθάει πάρα πολύ στη συναισθηματική επαναρρύθμιση, επίσης και αγκαλιές βοηθάνε στη συναισθηματική επαναρρύθμιση. Όμως όταν δεν έχουμε κάποιον να μας αγκαλιάσει, ή μπορεί να είμαστε μονήρις, μπορούμε να χαϊδεύουμε το κατοικίδιό μας. Ή μπορούμε να... Αυτό κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια βαριά κουβέρτα, heavy blanket λέγεται στα αγγλικά. Είναι κάτι κουβέρτες που έχουν ειδικό βάρος, που έχουν μέσα υλικό που τις κάνει βαριές, και ξαπλώνουν οι άνθρωποι και τυλίγονται με αυτή την κουβέρτα και σου δίνει την ψευδέστηση της αγκαλιάς. Ψάξτε το αυτό. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω και δικές σας μεθόδους συναισθηματικής επαναρρύθμισης, γιατί όπως είπαμε ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να επαναρρυθμίζεται συναισθηματικά. Α, εμένα επίσης με βοηθούν πολύ και τα κεριά το βράδυ. Για πολλά χρόνια το βράδυ έσβηνα τα φώτα και άναβα κεριά και ακούγα μουσική. Και τώρα ανάβουμε κερακέ. Ένα-δυο. Ανάβαμε εμείς κεριά. Πολλά κεριά πριν από σένα. Ναι. Αυτά. Έτσι, αν έχει κάτι να πάρετε μαζί σας από αυτό το βίντεο, είναι ότι αν αποφασίσει ένας άνθρωπος να πάει no contact, πρέπει να το τιμήσει, το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι αν απορριθμιστούμε συναισθηματικά, τότε πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το παραδεχθούμε, να γράψουμε στο ημερολόγιο συναισθημάτων μας τι βιώσαμε και πώς το βιώσαμε και πώς το νιώθουμε, να κάνουμε γυμναστική, το να κάνουμε και δουλειές μέσα στο σπίτι βοηθάει και το να συγυρίζουμε το σπίτι βοηθάει. Το να, για παράδειγμα, το να διοργανώνουμε τα έπιπλα σε ένα δωμάτιο, ώστε να το κάνουμε πιο εργονομικό, βοηθάει πολύ και στη σωματική συναισθηματική επαναρρύθμιση. Και έχω πει και διάφορους άλλους τρόπους εδώ πέρα και στα σχόλια θα γράψω καθένα το δικό του. Πώς είμαστε τώρα, ρυθμιστήκαμε? Όλα ρολόι? Αγαπούλη μου. Σας φιλώ. Είδατε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και έχουμε και αδυναμίες. Και πρέπει να τις παραδεχτούμε για να μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε. Θα τις ξεπεράσω τις αδυναμίες μου που θα πάει. Θα τις ξεπεράσω.